επειδή τα πράγματα καμιά φορά δεν έρχονται όπως θα θέλουν, με ρώτησε για τη ζωή μου. Εντάξει, έχω υπάρξει από πολύ μικρή ηλικία αρκετά υπεύθυνος για την ηλικία μου και με αρμοδιότητες οι οποίες δεν έχουν συνήθως παιδιά και ευθύνες. Σε ποια ηλικία? Στα 14 περίπου. Mm-hmm. Με ό,τι συνεπάγεται, με τις δυσκολίες δηλαδή, με το να πρέπει να συνεισφέρω ή να βοηθήσω γενικά την οικογένειά μου, αλλά να, παράλληλα να μεγαλώσω και εμένα. Αλλά αν με ρωτάς, δεν θα άλλαζα τίποτα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το θάνατο του πατέρα μου, δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί το θεωρώ πολύ μεγάλη πρίκα. Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά? Στο φούρνο. Σε ηλικία 9 χρονών. Βέβαια, εντάξει, ήταν δουλειά καθαρά για το χαρτζιλίκι. Πάντα ήμουνα με τον πατέρα μου όταν όσο ζούσε στη δουλειά του και τα λοιπά. Μου άρεσε, γιατί κάναμε και πράγματα μαζί, ψαρεύαμε μαζί. Με έπαιρνε στη δουλειά δίπλα, ήταν οδηγός και πήγαμε μαζί βόλτες στη δουλειά του. Μου άρεσε πολύ στο φούρνο αυτό με τον κόσμο και το χαμό που γινόταν. Γιατί κρατούσαμε και λίγο αργά, ο θείος μου τότε κρατούσε αργά το ωράριο. Και είχα κάνει το πρώτο μου deal να παίρνω 500 δραχμές τότε τη βδομάδα για να σκουπίζω. Ναι. 9 χρόνια ήμουν. Είχες κάνει τη συμφωνία σου μια χαρά. Ναι, μιλήσαμε κανονικά, δώσαμε και τα χέρια. Άρα μετά που έφυγε ο πατέρας σου, ένιωσες πια την ευθύνη ότι δουλεύω όχι για το χαρτζιλίκι, αλλά για να συνεισφέρω. Το ένιωσα και το βίωσα. Όχι ότι είχα επιλογή. Έπρεπε κάτι να γίνει. Και δεν μιλάμε μόνο για μένα, έπρεπε να κοιτάξω να έχω πράγματα για μένα και να συνεισφέρω και στο σπίτι, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι ή τέλος πάντων πράγματα για το σπίτι και την οικογένεια. Είναι η συμβολή στην επίλυση πραγμάτων που μείνανε στον αέρα από ένα ξαφνικό θάνατο, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να φύγει από την κακιά ασθένεια, αλλά έφυγε μέσα σε 1,5 μήνα, οπότε όλα ήταν λίγο... Πολύ απότομα. Πέρα από τα πρακτικά, αυτά τα οποία περιγράφεις, φαντάζομαι ότι το να έχεις να διαχειριστείς όλα αυτά τα πρακτικά θέματα, το πώς θα φάμε, πώς θα πιούμε, πώς θα διευθετήσουμε τις εκκρεμότητες, έχεις να διαχειριστείς και συναισθηματικά πάρα πολλά κομμάτια σε ό,τι έχει να κάνει με την απώλεια του πατέρα σου. Πώς μπόρεσες εσύ να αντεπεξέλθεις, κλείστηκες τον εαυτό σου, έγινες ένα αγόρι που. Γιατί αγόρι, στα 14. Ναι, παιδί μου. Έγινες ένα αγόρι που. Ένιωσες ξαφνικά ότι όλο το βάρος ερχόταν σε σένα, μπόρεσες να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση? Δεν θεωρώ ότι είχα επιλογή, αλλά ίσως το ήθελα κιόλας. Δεν είναι ότι με ρωτήσανε, θα αναλάβεις κάποια πράγματα και είπα ναι. Αντιλήφθηκα ότι κάποιος πρέπει να συνεχίσει κάποια πράγματα. Δεν μπορούσα να μην ανακατευθώ, δεν γινόταν. Και επειδή έχω και αρχηγικές στάσεις, όπως είπαμε, στο παιχνίδι, ανέλαβα δράση όσο μπορούσα και για το πιο σημαντικό θέμα που είναι η οικογένειά μου, έτσι, στο σπίτι. Άρα, πρώτη δουλειά στο φούρνο και μετά τι ακολούθησε? Πολλά. Δεν ήταν ένα. Δεν θυμάμαι τη σειρά, αλλά έχω κάνει περισσότερα επαγγελμάτα. Και σε χειρονακτικές δουλειές και στη σχολή με τα θαλάσσια σπορ και βράδυ σε καφετέρειες και τα λοιπά και ποδοσφαιριστής επαγγελματίας κατάφερα να γίνω. Mm-hmm.